Ωραία, καλημέρα. Εκδόθηκε δικαστική απόφαση μετά τη χθεσινή συζήτηση για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, η οποία έκανε δεκτό το αίτημά μας. Είναι ένα μεγάλο και σημαντικό πρώτο βήμα, το οποίο δείχνει ότι με συλλογική και αραγή προσπάθεια δικαιώνεται ο αγώνας των κατοίκων. Νομίζω ότι το δικαστήριο κατάλαβε συνολικά το ζήτημα, ενώ και με τις κοινωνικές του προεκτάσεις. Και ως εκ τούτου, στο σκεπτικό, στο διατακτικό του μάλλον, ορίζει να ανασταλεί το σύνολο των εργασιών στην επίμαχη περιοχή. Αναμένουμε βέβαια, θα πρέπει να αναμένουμε και την απόφαση στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά θέλω να σημειώσω ότι το πιο σημαντικό και κυρίως η πρώτη ηθική δικαίωση των ανθρώπων αυτών είναι μεγάλη, γιατί επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ, γιατί η πίεση που ασκήθηκε προς όλη τη δική μας πλευρά, ενώ και στη νομική ομάδα και στους ανθρώπους ατομικά, στον καθένα, στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, ήταν τεράστια. Κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα θέμα άγνωστο σε αυτούς. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η στάση τους αυτή, και το επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι πλέον πρέπει να ανοίξει μία κουβέντα σοβαρή για την περιοχή γενικότερα, γιατί όπως είπα και σε άλλες τοποθετήσεις μου, υπάρχουν και άλλες περιοχές που ακολουθούν, και είναι ένας οδηγός για να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι με συλλογικό αγώνα, με υπομονή και με τα χρήσιμα εργαλεία που τους παρέχει ο νόμος, μπορούν να πετύχουν πολλά. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, ότι είναι μια πρώτη προσωπική ηθική δικαίωση. Νομίζω ότι ήταν πρωτόγνωρα αυτά που ζήσαμε, ειδικά μετά τις 6 συλλήψεις που έγιναν. Πρωτόγνωρα εννοώ για μια επαρχιακή πόλη. Και ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω ότι νομίζω ότι η στάση των ανθρώπων αυτών έδειξε το δρόμο, γιατί είναι σίγουρο ότι θα το αντιμετωπίσουν και οι συντοπίτες. Δηλαδή, ξαναλέω, δηλαδή θα ακολουθήσει το Πατερό, θα ακολουθήσει η Γαλατινή. Είναι μία απόφαση η οποία δείχνει ότι μπορούν να κάνουν κάτι και ότι μπορούν να διεκδικήσουν με ποιοτικούς όρους διαβίωσή τους.